Χριστός, ωραίος, τρυφερός ο γάμος σου. Τι ωραία εικόνα. Δηλαδή, είχε ωραία αίσθηση, ωραία άβρα αυτό το πράγμα όλο. Και το οποίο έβγαινε στις φωτογραφίες, έβγαινε. Μίλησέ μας λίγο. Έγινε καλύτερα από ό,τι φανταζόμουν. Αλήθεια στο λέω. Βέβαια, είχα και ανθρώπους που με βοήθησαν πάρα πολύ. Η Τίνα, ας πούμε, η Ξουράφη. Ήταν συνέχεια στο πλευρό μου, δεν χρειάστηκε να κάνω πολλά πράγματα. Εγώ απλά τις περιέγραφα πώς θα ήθελα να είναι. Γιατί αυτό. Γιατί Κύθνος, για εξήγησέ το. Κύθνος γιατί από τον πρώτο καιρό της γνωριμίας μας με τον Βαγγέλη πηγαίναμε πολύ συχνά με το Φουσκωτό στη συγκεκριμένη παραλία που μας αρέσει πολύ και σκεφτήκαμε ότι θα ήταν το ιδανικό μέρος για να κάνουμε το γάμο μας έτσι όπως τον θέλαμε, ξέρεις, κοντά στη θάλασσα. Σε τι απόσταση είναι από τον Πειραιά η Κύθνος? Είναι περίπου με ένα πλοίο της γραμμής είναι γύρω στις 2,5 ώρες, ναι. Αλλά με ένα Φουσκωτό είναι μία ώρα περίπου. Και πας πιο εύκολα από το Λαύριο στην Κύθνο. Ναι, από το Λαύριο. Έτσι. Ναι, είναι από λιγότερη διάρκεια. Από το Λαύριο φεύγει καραβάκι για την Κύθνο. Ναι, ναι, ναι. Φεύγει κανονικά Κύθνος, καράβι. Κύθνος, ναι, βέβαια. Α, είναι αυτό το δρομολόγιο. Ναι. Το οποίο είναι 2 ώρες δηλαδή. Είναι περίπου, ναι, 2,5-3 ώρες βαριά-βαριά. Αυτό λοιπόν ήταν για σας αγαπημένο μέρος, άρα ναι. Όλο αυτό είχε ένα συνέστημα. Βέβαια. Και το σκέφτηκες εσύ ή ο άντρας σου? Το σκέφτηκε ο Βαγγέλης. Ήταν δική του ιδέα αρχικά. Απλά φοβόμουν ότι μπορεί να μην καταφέρναμε λόγω του ότι η Κύθνος είναι μικρό νησάκι, αν θα μπορούσαν να βρούμε καταλήμματα για όλους τους καλεσμένους μας. Βέβαια δεν ήταν και τόσο πολύ καλεσμένοι. Οπότε τα καταφέραμε μια χαρά και στο τέλος ναι, συμφώνησα ότι ήταν το ιδανικό μέρος για να το κάνουμε. Ήταν φοβερά. Εσείς πήγατε μια-δυο μέρες πριν, φαντάζομαι, εκεί για να ετοιμάσετε εγώ το γάμο. Εγώ πήγα 2 μέρες πριν. Ο Βαγγέλης ήρθε 1 μέρα πριν, ήρθε την Παρασκευή. Είχες πάει εσύ με τη μικρή? Είχα πάει με τη μικρή, τη μαμά μου και τη γιαγιά μου. Η μικρή τι σου έλεγε που έβλεπε τη μαμά να ετοιμάζεται και τον μπαμπά να παντρεύονται? Η Έλενα ήταν πάρα πολύ χαρούμενη γιατί είχε γύρω της ανθρώπους που ήξερε και που αγαπάει και που έχει συνεχή επαφή μαζί τους. Συγγενείς, φίλους, καλούς, οπότε ήταν ένα μεγάλο πάρτι. Δεν μπορούσε να καταλάβει τι είναι ο γάμος, τι είναι αυτό που θα κάνουμε. Ναι, αλλά... είναι 3 τώρα, άρα δεν έχει απόρριτη. Όχι ακόμα, δηλαδή ναι, το είδε σαν ναι, πάρτι και απλά έλεγε πάμε στο νησί να παντρευτούμε, πάμε στο νησί να παντρευτούμε. Ό,τι άκουγε, πολύ μικρή. Είχε πολύ πλάκα, πάρα πολύ πλάκα. Όταν είδες τον άντρα σου να καταφθάνει με τη μικρή αγκαλιά? Δεν τους είδα, όταν έφτασα εγώ εννοείς που τους είδα να με περιμένει. Α, ναι, σωστά, αντίστροφα γίνεται. Ναι. Δεν γαμπρό. Σίγουρα όχι. Ο γαμπρός περιμένει την ύφη. Ήθιστε, Τατιάνα, φαντάζομαι να πήγαινα εγώ και να περιμένω το Βαγγελάρδη. Δες, πινάκι μου, καλοκαιριάζει. Και το μυαλό μου είναι αλλού. Είμαι στον κόσμο μου. Ευτυχώς που δεν μου βάζουν τίποτα βαρύ και σοβαρό τα κορίτσια πάνω να παρουσιάσω. Γιατί ξέρεις, δεν είμαστε. Σε 3 μέρες τελειώνουμε, μέσα Ιούλη. Όταν τους είδες λοιπόν εκεί αγκαλιά, για την κράτα για αγκαλιά τη μικρή, ναι, από ναι, ό,τι ναι, είδα. Ναι. Δεν έβαλες τα κλάματα. Πώς δεν σε έπιασε μια πολύ έντονη συγκίνηση? Ξέρεις τι έπαθα. Η συγκίνηση ξεκίνησε από την ώρα που βγήκα από το δωμάτιο και άκουσα τα βιολιά κάτω και τους φίλους μου να τραγουδάνε, τις φίλες μου. Εκεί κρατιόμουν, όταν είδα και τον μπαμπά μου έτσι με υγρά μάτια, λέω, Θεέ μου, μην κλάψεις, μην κρατήσω. Κρατήθηκα πάρα πολύ, αλλά όταν τη στιγμή που χόρευα με τον μπαμπά μου, του έχω μια τεράστια δυναμία, είμαι και μοναχοπέδι, όπως καταλαβαίνεις, έχουμε αναπτύξει μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με τον μπαμπά μου, βλέποντας τις φίλες μου να κλαίνε με αρχηγό την Έλλη, η οποία είχε πλαντάξει κυριολεκτικά στο κλάμα, την Έλλη Κοκκίνου εννοώ, για να... άρχισα να κλαίω κι εγώ. Ήταν η στιγμή η πιο αδύναμη, ξέρεις, που δεν κρατήθηκα. Ήταν πολύ συγκινητική στιγμή. Το νηφικό σου τι ήτανε? Κωνσταντίνος Μελής Μπαϊλάσκος. Πάρα πολύ. Μου άρεσε και εμένα πάρα πολύ. Δηλαδή, από την πρώτη στιγμή που το δοκίμασα, που το έβαλα, είπα αυτό είναι. Είχε έτσι μια... Είναι ένα ρομαντικό νηφικό, είναι όλο βαμβακερό, δεν είχε γυαλάδες, δεν είχε πολλά πράγματα. Ταιριάζε απόλυτα, ξέρεις, στο σκηνικό της θάλασσας, νησί. Και αμέσως αυτό ήταν. Το ερωτεύτηκες, τελείωσε. Το κλεισάκι αυτό ήταν δίπλα στην παραλία που παντρευτήκατε? Ναι, πάνω στην άμμο. Πάνω στην άμμο. Πάνω στην άμμο, ναι. Σκέψου ότι εγώ ήμουν ξυπόλυτη σε όλη τη διάρκεια. Ήσουν ξυπόλυτη και όταν κατέβηκες από το καΐκι, ναι, και παντού. Ναι, ναι, ναι. Από τη στιγμή που βγήκα από το δωμάτιο μέχρι
το πάρτι ήμουν αξιπόλυτη. Αχ, τι ωραία! Πρέπει να είσαι μοναδική νύφη που δεν είχες πόνο στα πόδια από τα παπούτσια όλο το βράδυ. Και μετά το μυστήριο το πάρτι έγινε στην παραλία. Ναι. Είναι ένα μικρό κολπάκι, Αγία Ειρήνη. Το προτείνω σε όλους ανεπιφύλακτα αν θέλετε να πάτε διακοπές φέτος στην Κύθνο και συγκεκριμένα εκεί. Είναι ένα μικρό κολπάκι που νιώθεις ότι είσαι μόνος σου. Γιατί έχει μόνο μία δίωδο για να έρθει κάποιος και είναι η εκκλησία, η παραλία και το ταβερνάκι. Τίποτα άλλο. Δηλαδή όλα γίνανε εκεί. Δεν χρειάστηκε να μεταφερθούμε, δεν χρειάστηκε να κάνουμε τίποτα. Ήταν πολύ ωραία και πολύ ρομαντικά. Η καλύτερη στιγμή του μυστηρίου. Η καλύτερη στιγμή του μυστηρίου. Ξέρεις, σε όλη τη διάρκεια της τελετής ήταν μαζί μας η Έλενα. Και ήταν και πολύ καλό παιδάκι. Δηλαδή, ξέρεις, δεν βαρέθηκε, δεν κουράστηκε να κλαίει, να φωνάζει. Ήταν πάρα πολύ ήσυχη. Χορέψαμε μαζί το χορό του Ισαΐα. Της έκανε εντύπωση όλο αυτό με τα ρίζια. Ήταν όλο συγκινητικό. Είναι πολύ συγκινητικό. Και είχες και το νου σου λίγο σε εκείνη. Δηλαδή, ήμουνα πάρα πολύ άνετη, γιατί ήξερα ότι είναι με τους γονείς μου, με τους γονείς του Βαγγέλη, με ανθρώπους που αγαπάει. Ήταν στην κοσμάρα της, ήταν φοβερή. Δεν είχε ανάγκη. Πολύ ανεξάρτητο παιδάκι. Ήταν πολύ καλά. Εδώ είναι η κουμπάρη μας. Είναι ο Βαγγέλης Χατζής, ναι. Και ο Ηλίας ο Σκούρτης. Ο Ηλίας είναι παιδικός φίλος του Βαγγέλη. Και ο Βαγγέλης είναι φίλος μας τα τελευταία χρόνια, τον αγαπάμε πάρα πολύ. Το Βαγγέλη θα τον ξέρεις, είναι γνωστός κομωτής. Κάνω και διαφήμιση στα κουμπαράκια μου. Θέλω να σου πω ότι είσαι πιο όμορφη που ποτέ. Δεν ξέρω. Λοιπόν, ξέρεις κάτι. Πει αυτό, έτσι. Όποτε έρχομαι στην εκπομπή σου, μου λες το ίδιο πράγμα. Να ξέρεις ότι το ραντεβού μας είναι καθιερωμένο. Εγώ κάθε φορά που κανείς θα έρχομαι μια φορά το χρόνο. Είσαι, όμως. Έρχομαι. Δεν ξέρω πώς το κάνει. Είναι μάλλον. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην ομορφιά που βγαίνει από μέσα σου. Δηλαδή. Το έχω δει και σε μένα. Τις φορές που είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη, που είμαι πολύ καλά, όλοι μου λένε «Τι όμορφη που είσαι! Τι έχεις κάνει!» Νομίζω ότι τις τελευταίες φορές που έχεις έρθει στην εκπομπή, πρέπει να είσαι πολύ καλά, δηλαδή πολύ γαλινεμένη, ήρεμη. Είμαι, ναι. Είμαι πολύ καλά. Αυτό δηλαδή όλα είναι. Πάνε καλά. Έχουμε την υγεία μας, το παιδάκι μου το βλέπω, το καμαρώνω, το απολαμβάνω κάθε μέρα. Όλα είναι καλά στο σπίτι μας, δόξα τω Θεώ. Δεν έχω λόγο να μην είμαι καλά. Είμαι πολύ ευτυχισμένη. Καλά, μην χαλάς τα μαλλιά σου, μόλις σου πάνε σε κόκκι. Αρχίζεις τα παίρνεις από εδώ, τα παίρνεις από εκεί. Ας αυτό το θεϊκό μαλλί. Τα αφήνω. Που είχε ανοίξει και από τον ήλιο και έχει ωραίες εντάγειες. Και είναι τέλειο.